από επιλογή λίγο το αποφεύγεις. Έτσι όπως το έθεσες είναι σαν να το έβλεπα όσο ήμουν κι εγώ. Σαν να παρακολουθούσες τα τεκτενόμενα, ρε παιδί μου, όσο σε αφορούσε. Ούτε τα τεκτενόμενα παρακολουθούσα όσο ήμουν μέσα. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου στη τηλεόραση, γιατί βλέπω μόνο στραβά. Και προκειμένου να το κάνω αυτό στον εαυτό μου, να βλέπω και να πω, πω κοίτα εδώ πώς είμαι, κοίτα εδώ, έκανα φάλτσο. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Αυτό ή δεν σ' άρεσε το στήσιμο του σόου, ρε παιδί μου? Όχι, όχι. Δεν έχω δει τον εαυτό μου ποτέ, ούτε Παναγία μου. Μήπως θα τους τον δείξουμε εμείς. Τέλος πάντων. Έλα, μην κρύβεις καλέ το πρόσωπό σου. Λοιπόν, θα δούμε ένα βιντεάκι με το τι έγινε χθες. Αποχώρησε ο Μήνος Θεοχάρης, που για πολλούς ήταν ένα φαβορί. Και όπως είχες πει. Όπως είχες πει αυτός και η Μιριέλα Κουρεντή, στην αρχή όταν τους άκουσες, λες, παιδιά, αυτή είναι δάσκαλοι, οι συμμετέχοντες. Ναι. Θα δούμε τι έγινε. Τι πιστεύεις ότι δεν πήγε καλά φέτος και δεν συγκίνησε το κοινό όπως το πρώτο Just the Two of Us? Δεν είχα δει ούτε το πρώτο Just the Two of Us. Είχα δει μόνο την πρώτη εκπομπή. Δεν έχω ιδέα. Ίσως έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα γενικά. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει το δεύτερο σόου, ας πούμε, ότι είναι χειρότερο από το πρώτο ή δεν είναι. Γιατί δεν έχει και κάτι άλλο να δεις Τετάρτη βράδυ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλοντας και μη, θα το δεις. Είχε κάτι αγώνες να γίνει, κάτι Champions League. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί και τα χάνα. Ναι. Ωστόσο, τώρα δεν έχει. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν ένα σόου ξεκινήσει, παιδιά, με μια δυναμική δύσκολα άνακτα μεγαλύτερη τηλεθέα στην πορεία. Δηλαδή, αν έχουν πάει τα πρώτα 3-4-5 επεισόδια. Να σου πω και τι άλλο πιστεύω. Πιστεύω ότι, και ελπίζω να μην ακουστεί κάπως, ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον το παιχνίδι πια. Όχι επειδή έφυγα, επειδή αυτοί που έχουν μείνει, που είναι άξιοι, είναι τόσο καλοί που δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, για μένα το ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει το outsider που θα κάνει τη διαφορά. Το ενδιαφέρον του παιχνιδιού ήταν να δω. Να γίνεται κάποιος καλύτερος. Το φάλτσο της τέτας, το φάλτσο της θρασιά. Την πλάκα. Και για μας. Τώρα πια για μένα, δηλαδή με αυτούς που έχουν μείνει. Εντάξει, ευτυχώς έχει το Σεφερλί ακόμα μέσα, δηλαδή με αυτός μου κρατάει. Ο Μάρκος είναι αστείος, και δεν το λέω με κακό τρόπο, ούτως ή άλλως. Επαγγελματίας. Ακριβώς. Χαμόγελου. Δεν είναι ότι θα κάνει αυτή και θα γελάσει. Και τραγουδάκια καταπληκτικά. Ναι. Τραγουδάκια. Είναι καλός τραγουδιστής. Είναι αυτό